Με τον ήλιο τα βγάζω, με τον ήλιο τα μπάζω, τι έχουν τα έρμα και ψοφούν. Αυτή την παροιμία θυμίζει η επιχειρηματολογία που αναπαράγει η κυβέρνηση διαστόματος της κυρίας Υπουργού για να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών από την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο, που με την ελάχιστη βάση εισαγωγής τους έκλεισε κατάμουτρα την πόρτα, στερώντας τους ακόμα και την ελπίδα συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Με τόσο μάλιστα κινησμό, ώστε να ξεκινήσει από τη βασανισμένη φουρνιά της πανδημίας, του μαρτυρίου της τηλεκπαίδευσης, του άνοιξε κλείσε των σχολείων. Επαναλαμβάνεται δήθεν αθώα. Είναι δυνατόν να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο με βαθμολογίες 2 και 3. Δεν απαντάται όμως ποιανού έργο είναι αυτές οι επιδόσεις των μαθητών. Ποιανού έργο είναι ένα σχολείο που συνεχώς αποψηλώνει την ολοκληρωμένη γνώση, αντικαθιστώντας την με αποσπασματικές πληροφορίες και δεξιότητες. Ένα σχολείο μονόπλευρα προσανατολισμένο στην αρένα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τέτοιο σχολείο διαμορφώνουν μέτρα όπως αυτό της Τράπεζας Θεμάτων που επαναφέρεται με το προηγούμενο νομοσχέδιο, με το προηγούμενο νόμο από την πρώτη Λυκείου. Ένα σχολείο φροντιστήριο που τρέχει ασθμένοντας να καλύψει την ύλη, αφήνοντας πίσω παιδιά που αδυνατούν να ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθμούς. Παιδιά που είτε αποθαρρύνονται στο να συνεχίσουν τη μορφωτική διαδικασία, όσο πυκνώνουν τα κενά που συγκεντρώνουν, ή ακόμα και αν καταφέρουν να παρακολουθήσουν τους ρυθμούς, αναγκάζονται ακόμα πιο έντονα να παπαγαλίζουν και να μην αφομοιώνουν ουσιαστικά τη γνώση. Γι' αυτό και αποτελεί ένα κατεξοχήν αντιπαιδαγωγικό μέτρο. Και προφανώς και αυτό έχει και κοινωνικό πρόσημο. Γιατί τα πρώτα παιδιά που αφήνει πίσω είναι όσα δεν έχουν τη δυνατότητα φροντιστηρίων ή το σχολείο τους αντιμετώπισε πρόβλημα ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς. Σε κάθε περίπτωση είναι παιδιά που ξεκινούν από άλλη αφετηρία την εκπαίδευση. Βέβαια, αυτό το αντιπαιδαγωγικό πείραμα δεν το ανακάλυψε πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μπορεί ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ να αναγκάστηκε να το αποσύρει υπό την πίεση των κινητοποιήσεων, όμως δεν πάβει να το υπερασπίζεται, όπως με τον πλέον επίσημο τρόπο παραδέχεται στο πρόσφατο βιβλίο του ο πρώην Υπουργός κ. Γαβρόγλου. Εκεί μάλιστα μπορεί να βρει κανείς και μια άλλη ενδιαφέρουσα παραδοχή. Αυτή που συνοψίζει στην αυτοκριτική του διαπίστωση ο πρώην Υπουργός, ότι αν κάτι δεν κάναμε καλά, είναι που δεν εμπλέξαμε τα πανεπιστήμια στον καθορισμό του προφίλ του φοιτητή. Τι άλλο αλήθεια θα μπορούσε να καθορίσει το προφίλ του φοιτητή, αν όχι ανάλογης έμπνευσης μέτρα με την ελάχιστη βάση εισαγωγής κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, για την οποία τώρα ετοιμάζει αντάρτικο ΣΥΡΙΖΑ, διευρύνοντας τη λίστα με τους προσκατάργηση νόμους για την επόμενη του έφοδο στον κυβερνητικό ουρανό. Σε αυτό το στρωμένο έδαφος πατάει σήμερα η Νέα Δημοκρατία για να προχωρήσει ακόμα πιο απροκάλυπτη κατηγοριοποίηση των σχολείων, να διαμορφώσει ένα σχολείο ολοένα και πιο ταξικό. Κι αν υπό το βάρος της κατακραυγής απέσυρε τη διάταξη για το διαχωρισμό των τμήματων ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών, φέρνει από άλλο δρόμο το διαχωρισμό τους σε διαφορετικές ταχύτητες και κατηγορίες. Με την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου, αναθέτεται ουσιαστικά στον καθηγητή την ευθύνη να προχωρήσει στην κατηγοριοποίηση των σχολείων και των τμήματων. Εκεί θα οδηγηθεί εκ των πραγμάτων η επιλογή του βιβλίου, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο επίπεδο των μαθητών, το οποίο το θεωρείται και παγιωμένο, διαρριγνύοντας και τα ελάχιστα ενιαία μορφωτικά στοιχεία που τουλάχιστον παρέχει το σχολικό βιβλίο. Αλήθεια, τα σχολεία των λαϊκών συνοικιών, τα νυχτερινά σχολεία στα οποία οι μαθητές δουλεύουν όλη μέρα, σε ποιο επίπεδο δυσκολίας θα καταταχθούν? Μάλλον όχι σε αυτό της υψηλότερης δυσκολίας, στο οποίο θα στηρίζονται τα θέματα των Πανελληνίων. Είναι ή δεν είναι ένα ακόμα βήμα ταξικού διαχωρισμού της δημόσιας εκπαίδευσης? Όταν από τη μια θα σπρώχνονται τα παιδιά στα πρωτοκλασσά τα φροντιστήρια, που θα επεξεργάζονται και θα καλύπτουν την ύλη των πιο απαιτητικών βιβλίων, και οι υπόλοιποι θα πέφτουν στην αρένα των πανελλαδικών, ξεκινώντας εξ αρχής με λειψά εφόδια. Μάλιστα, μετά από την επιτυχημένη συνταγή να μετατρέψει τα σπίτια των μαθητών σε σχολικές αίθουσες με την τηλεκπαίδευση,
Τώρα τους αναθέτεται να διδάσκονται και μόνοι τους το μάθημα στο σπίτι, μετατρέποντας τελικά και με πιο επίσημο τρόπο το γονιό σε δάσκαλο, όσους βέβαια από αυτούς έχουν αυτή τη δυνατότητα. Να γιατί δεν είναι άσχετοι με την τσέπη και την κοινωνική θέση των γονιών τους και η ποιότητα των μαθητών. Ή μήπως αυτό δεν θα γίνει εντονότερο με την περιβόητη αυτονομία των σχολείων, στην οποία, στο όνομα της οποίας όλοι πίνετε νερό. Όταν η χρηματοδότηση, άρα και η λειτουργία των σχολείων, θα επαφίεται στην ικανότητα της κάθε σχολικής μονάδας να προσεγγίζει χορηγούς, που κατά αυτόν τον τρόπο βέβαια θα αποκτούν και αποφασιστικό ρόλο στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Δίνοντας παράλληλα και ένα χρήσιμο άλοθη στις κυβερνήσεις για τις συνεχείς περικοπές της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτή πλέον θα εξαρτάται από τη δυνότητά τους να εμπορεύονται κτίρια και σχολικές υποδομές, αυτές που λείπουν κατά τα άλλα από πολλά σχολεία, λες και είναι πολυκαταστήματα για κάθε λογής επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα. Άραγε αναρωτιόμαστε, αναμένεται να καλύψουν λειτουργικά τους έξοδα από αυτή την αξιοποίηση των υποδομών τους και σχολεία όπως για παράδειγμα τη σεισμόπληκτης βρύσας της Λέσβου που παραμένει στα κοντέινερ 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό. Αντί λοιπόν να επαναλαμβάνεται ευθαρσώς ότι ζητούμενο είναι η απόφοιτη και όχι η εισαχθέντε στο πανεπιστήμιο, αναλογιστείτε πρώτα πώς προετοιμάζει, τι μορφωτικά εφόδια δίνει στα παιδιά το σχολείο που διαμορφώνεται με αυτές σας τις επιλογές. Αν είναι ίδια και επαρκή για όλους ανεξάρτητα από την ταξική τους καταγωγή. Μήπως αλήθεια μπορείτε να μας πείτε πώς βοηθάτε τους φοιτητές να ολοκληρώσουν αναπόσπαστα τις σπουδές τους. Και δεν μιλάμε για τα 2 χρόνια της πανδημίας, που τα πανεπιστήμια παρέμειναν ο πιο ασφαλής χώρος στην τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. 0 φοιτητές μέσα στις σχολές, πολλά χιλιόμετρα μακριά από αυτές, αλλά και από τα πανεπιστημιακά συγγράμματα. Πώς βοηθάτε ένα παιδί από τη λαϊκή οικογένεια να παραμείνει και να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Με την κυριολεκτικά ανύπαρκτη φοιτητική μέρημνα, όταν ένας στους 10 φοιτητές βρίσκει κρεβάτι σε εστία, όπου αυτές υπάρχουν, την ώρα που τα νίκια έχουν πάρει την φωτιά. Όταν από τα στοιχεία του Υπουργείου προκύπτει ότι από τις 10.700 και πλέον αιτήσεις μεταγραφών που υποβλήθηκαν με μοριοδοτούμενους κοινωνικά λόγους, κάτω από 5.500 τελικά κατάφεραν να την πάρουν, αντιμετωπίζοντας και 1.000 άλλα εμπόδια στη συνέχεια. Όταν και αυτά τα παιδιά είναι μονόδρομος να δουλεύουν πολλές φορές εξαντλητικά παράλληλα με τις σπουδές τους και η μόνη σας έγνοια είναι πώς γρηγορότερα θα τους δείξετε την πόρτα της εξόδου. Και αν τελικά ενδιαφέρεστε για τους αποφύτους, αν θέλετε να μπαίνουν πράγματι στις σχολές της επιλογής τους και όσοι δεν έχουν την εναλλακτική των σπουδών στο εξωτερικό ή να χρυσοπληρώνουν ιδιωτικά κολέγια και ΙΕΚ για τα οποία δεν σας ενοχλεί βέβαια το ύψος της βαθμολογίας και οι λευκές σκόλες των μαθητών, αφού φροντίσατε πρώτα να έχουν ισότιμα πτυχία με αυτά τον ΑΕΗ. Δώστε τους το δικαίωμα να κατοχυρώνουν βαθμολογία μαθημάτων και για τις επόμενες χρονιές, χωρίς να ξεκινούν από την αρχή το κοστοβόρο μαραθώνιο των φροντιστηρίων για όλα τα μαθήματα. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Την πρόταση δηλαδή του ΚΚΕ που απέρριψε μετεπαίνουν και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή θα είναι μια ελάχιστη συμβολή για να μην εγκλωβίζονται οι φοιτητές σε αδιέξοδες διαδρομές, κυρία Υπουργέ. Αναβάθμιση λοιπόν της εκπαίδευσης δεν είναι το ξεσκαρτάρισμα των μαθητών. Σύγχρονο δεν είναι ένα σχολείο που διαχωρίζει τα παιδιά όταν υπάρχουν επιστημονικά πορίσματα, τεχνολογική ανάπτυξη τέτοια που πρέπει και μπορεί να γίνει προσιτή σε όλους. Σύγχρονο είναι το σχολείο που επιτρέπει να έρθουν όλα τα παιδιά σε επαφή με τον πλούτο του ανθρώπινου πολιτισμού και στη βάση αυτή να ξεδιπλώνουν τα ταλέντα τους. Που τα δίνει όλα σε όλους και όχι λίγα σε κάποιους. Αυτό το σχολείο απαντάει στα όνειρα των παιδιών, αλλά και στις ανάγκες τους και γι' αυτό το σχολείο θα συνεχίσει να αγωνίζεται το ΚΚΕ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.